κάθε τρόπο η ανθρωπότητα μαρτυρεί την ανικανότητά της να κάνει το σωστό. Σε αυτό το συμπέρασμα μπορεί εύλογα να καταλήξει κάποιος διαβάζοντας την έκθεση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον. Στον δείκτη σπατάλης τροφίμων, τα όσα καταγράφονται για το έτος 2022 είναι σοκαριστικά. Καθημερινά σε όλο τον πλανήτη κατέληγαν στα σκουπίδια 1 δισεκατομμύριο γεύματα. Το ακόμη πιο σοκαριστικό και συνάμα εξοργιστικό είναι ότι αυτός ο αριθμός γευμάτων που με μεγάλη ευκολία βρίσκεται σε έναν κάλαθο σκουπιδιών συμβαίνει την ώρα που σχεδόν 780 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε συνθήκες πείνας σε όλο τον πλανήτη. Η σκέψη ότι το κάθε γεύμα που πετάγεται θα μπορούσε να θρέψει όλους τους ανθρώπους που υποφέρουν από λοιμό αποτελεί το καμπανάκι κινδύνου που σημαίνουν οι ειδικοί. Η σπατάλη τροφίμων είναι μια παγκόσμια τραγωδία. Εκατομμύρια άνθρωποι θα πεινάνε σήμερα σε όλο τον κόσμο, ενώ τα τρόφιμα πετιούνται. Η σπατάλη τροφίμων, πέρα από την καθημερινή τραγωδία που βιώνει ο πλανήτης, βλάπτει ανεπανόρθωτα την παγκόσμια οικονομία, όπως επίσης επιδεινώνει και την κλιματική αλλαγή. Metals, minerals, food, water. And we know that such resources are essential, but the truth is that day in and day out, we waste them. Material use has more than tripled over the past 50 years. We generate more than 2 billion tons of municipal solid waste every year. And we are throwing away our chances of a better future. Μεγάλο μέρος της αδιανόητης σπατάλης τροφίμων γίνεται στα σπίτια, με τους περισσότερους να αγοράζουν πιο πολλά από όσο έχουν ανάγκη. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. It is pervasive throughout the entire supply chain. And fruit and vegetables in particular are susceptible to such losses at every stage. Over 40% of the food produced in the US goes to waste.